Κυρίες και κύριοι, οι πολιτικές αναφορές μετά από καιρό φιλοξενούν και πάλι τον φίλο και γνωστό οικονομολόγο κύριο Ιωάννη Καραμολέγκο σε μια συζήτηση σε σχέση με την επικαιρότητα. Κύριε Καραμολέγκο, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα κύριε Μαλούση, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Κύριε Καραμολέγκο, στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας θα θέλαμε να αξιολογήσετε τα μέχρι στιγμής μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης που έχει λάβει η κυβέρνηση, εάν και κατά πόσο απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Τι λέτε? Κύριε Μαλούση, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε πως όλα τα μέτρα που στοχεύουν στην οικονομική ελάφρυνση πολιτών και επιχειρήσεων είναι ευπρόσδεκτα. Αλλά τα μέτρα αυτά έχουν αξία μόνον αν αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στην κοινωνική ευημερία. Έχουν αξία τα μέτρα αυτά μόνον αν οι προθέσεις των εκάστοτε κυβερνώντων είναι ειλικρινείς και οι πράξεις τους ευνοούν τα συμφέροντα των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων αντί της οικονομικής ολιγαρχίας και του μεγάλου κεφαλαίου. Δυστυχώς, όσον αφορά στα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν διαφέρουν πρακτικά από αυτά και της προηγούμενης κυβέρνησης. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και σήμερα η κατάσταση στην αγορά ήταν και παραμένει άσχημη. Και αυτό ελλείψη ρευστότητας στα μεσαιοχαμηλά στρώματα. Οι δόσεις του φόρου εισοδήματος, ο ένφια, η τακτοποίηση παλαιών οφειλών προς το ευρύτερο κράτος, ασφαλιστικά ταμεία, φορείες κλπ, τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και η λήξη της καλοκαιρινής απασχόλησης χιλιάδων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα έχουν συντελέσει στην μείωση των καταναλωτικών δαπανών σε πολλούς τομείς της αγοράς, η οποία αγορά υποφέρει. Δυστυχώς, κύριε Μαλούση, θεωρώ ότι οι πολιτικοί μας πορεύονται στον ίδιο λανθασμένο δρόμο, έχοντας βάλει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του τεράστιου χρέους, το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι ψεύτικο στο μεγαλύτερο μέρος του, με δυσβάσταχτες φορολογικές υποχρεώσεις που εξακολουθούν να στραγγαλίζουν τους πολίτες και βέβαια με ένα κράτος που εξακολουθεί να πολεμά την ανάπτυξη, να ταλαιπωρεί τους πολίτες με διαπλοκή, με ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας σε διάφορα συμφέροντα χώρια και ξένα, αλλά και μια γενικότερα άρρωστη οικονομία η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση και στις υπηρεσίες αναψυχής αντί να στηρίζεται στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστέμενης αξίας. Κύριε Μαλούση, βεβαίως η Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει τα πάντα και να είναι αυτάρκης. Αλλά δεν το θέλουν αυτό οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Γι' αυτό και ποτέ δεν έφτιαξαν ένα σχέδιο ανάπτυξης προς όφελος των πολλών. Οι δε ελάχιστες φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν εξαγγελθεί και από την τρέχουσα κυβέρνηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από το προσωρινό χαλάρωμα της πετονιάς, όπως θεωρώ ότι γίνεται και στο ψάρεμα. Σου παίρνουν με φόρους ό,τι έχεις και δεν έχεις και λίγο πριν φτάσεις στο σημείο να αντιδράσεις σου επιστρέφουν μερικά ψίχουλα για να μην ξεσηκωθείς. Και αυτό από την αρχή ξαναρχίζουν να σε αρμέγουν, με συγχωρείτε για τη φράση που χρησιμοποίησα, τόσο ώστε να μην καταρρεύεις τελείως, διότι πλέον δεν θα τους είσαι χρήσιμος. Μάλιστα. Κατά την τελευταία διεθνή διάσκεψη του Νταβός, ο κ. Μητσοτάκης είχε σημαντικές συνομιλίες με κύριο στόχο την προσέγγιση των επενδυτών. Κύριε Καραμολέγκο, κατά τη γνώμη σας, πώς αξιολογείτε την οικονομική κατάσταση στη χώρα ώστε να υπάρξουν επενδύσεις και κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να επαληθευθεί η άποψη της κυβέρνησης ότι σε 1,5 χρόνο θα μπορούμε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα που αφορούν τις επενδύσεις? Τι λέτε εδώ? Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων των λεγόμενων funds και όχι επιχειρήσεων. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, τα πάσης φύσεως επενδυτικά κεφάλαια και ιδιαίτερα τα ξένα κεφάλαια δεν είναι καλοί σαμαρίτες. Δεν αγαπούν τις χώρες και δεν επιθυμούν να τις βοηθήσουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μεγιστοποιήσουν τα άμεσα και έμεσα κέρδη τους, χωρίς να υπολογίζουν οποιασδήποτε συνέπειες αρνητικές, είτε εθνικές, είτε κοινωνικές, είτε περιβαλλοντικές. Τα ξένα κεφάλαια, κύριε Μαλούση, απομυζούν τους οικονομικούς πόρους μιας χώρας.
και σταδιακά την οδηγούν σε οικονομική εξάρτηση. Και όπως έχω ξαναπεί, αν ποτέ η χώρα θελήσει να απαλλαγεί από τα ξένα κεφάλαια, θα υποστεί οδυνηρός στερητικός σύνδρομος, όπως συμβαίνει σε ένα τοξικομανή, ο οποίος υποφέρει από έλλειψη ναρκωτικών ουσιών. Με τα ξένα κεφάλαια η χώρα χάνει σταδιακά την οικονομική της αυτοτέλεια και την εθνική της κυριαρχία και μετατρέπεται σε οικονομική απικία ξένων συμφερόντων. Αντί λοιπόν να προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρώ ότι θα πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις από ξένες επιχειρήσεις σε επιλεγμένους παραγωγικούς τομείς, στους οποίους απαιτείται τεχνογνωσία και τεχνολογία μη διαθέσιμη στη χώρα. Και βέβαια, όπως γνωρίζουμε, οι επενδύσεις αυτές είναι προτιμητικό να υλοποιούνται με κοινοπραξίες εχώριων και ξένων επιχειρήσεων ή με συμπαραγωγή, όπως συνήθως γίνεται στην πολεμική βιομηχανία, και με όρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζουν την μεταφορά της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που προανέφερα και βέβαια ελαχιστοποιούν τη μεταφορά του παραγόμενου εχώριου πλούτου στο εξωτερικό. Nice. Τώρα, όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση, είναι το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας. Τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά και δεν πρόκειται βέβαια να είναι θετικά όχι μόνο στον πρώτο 1,5 χρόνο διακυβέρνησης, αλλά στο σύνολο της τετραετίας. Αυτό διότι θα πρέπει να γίνουν πολλές σοβαρές αλλαγές στη χώρα μας. Και όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στα πάντα. Πρέπει να αλλάξει το πολιτιακό σύστημα, να αλλάξουν οι δημοκρατικοί θεσμοί, να αλλάξει η παιδεία, η υγεία, η δικαιοσύνη, το ασφαλιστικό σύστημα, το ίδιο το κράτος πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά στο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, αλλά ακόμη και στις γεωστρατηγικές επιδιώξεις και σε πολλά πολλά άλλα. Διερωτώμε κύριε Μαλούση, αυτές τις αλλαγές ποιος θα τις κάνει? Το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο που μας κυβερνά από το 1974 μέχρι σήμερα, χωρίς επιτυχία. Άρα καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ή θα πρέπει να αλλάξουμε τους πολιτικούς και το σύστημα που τους εκτρέφει και τους επιβάλλει, ή αλλιώς η Ελλάδα θα συνεχίσει την αντική της πορεία. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Με τι τρόπο θα πρέπει, κύριε Χαραμουλέγκο, να τους αλλάξουμε, όταν ελέγχονται τα μέσα ενημέρωση και συνεχώς αυτό που μας προβάλλουν μας επηρεάζει και καταλήγουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια? Είναι η αλήθεια αυτό. Και δυστυχώς το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να χρειάζεσαι πολλά χρήματα και να χρειάζεσαι επίσης δύναμη επικοινωνίας για να μπορέσεις να αποκτήσεις αναγνωρισιμότητα στο πολιτικό επίπεδο. Και να μπορέσεις βεβαίως να πείσεις και στη συνέχεια να αποτελέσεις μια πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και νομίζω ότι θα περάσουμε κι άλλο χρόνο, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όσον αφορά για τα μέσα ενημέρωσης, έχω διαβάσει ότι έχει γίνει μια έρευνα και είναι τα πιο αναξιόπιστα παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν κύριε Μαλούση, ειδικά η ιδιωτική τηλεόραση, και όχι μόνο, αλλά στέκομαι ειδικά στην ιδιωτική τηλεόραση, την κεντρική της πανελλαδικής εμβέλειας, είναι στην κυριολεξία η αιχμή του δόρατος για τη διάλυση και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Εάν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τα σύριαλ, τα οποία έχουν βγει από τα τέλη του 1989 που πρωτοεμφανίστηκε η ιδιωτική τηλεόραση μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι προβάλλουν συνέχεια απαξίες, θα δείτε ότι οδηγούν την κοινωνία μας σε τελείως λαθασμένους δρόμους, οτιδήποτε είναι αφύσικο το προβάλλουν ως φυσιολογικό και επίσης οποιαδήποτε φωνή αντίδρασης την πολεμούν με διάφορους τρόπους, είτε χαρακτηρίζοντας την φασιστική, είτε χαρακτηρίζοντας την ρατσιστική κτλ. Προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Μάλιστα. Αναφέρομαι στα μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Δυστυχώς αυτή είναι η κακή πραγματικότητα. Και ας δούμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Μεγάλοι ολιγάρχες, οικονομικοί ολιγάρχες είναι. Μάλιστα. Οι οποίοι προφανώς ενδιαφέρονται και τα συμφέροντά τους και όχι για την κοινωνία αυτή, έτσι, ή γενικώς για τα συμφέροντα των πολλών. Μάλιστα. Άρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Πολύ Ωραία. Δύσκολα. Σας διέκοψα προηγουμένως, να συνεχίσουμε στο ερώτημα. Δεν ξέρω, απαντήσατε στο ερώτημα, ολοκληρώσατε? Έχω ολοκληρώσει την πλευρά μου. Αυτή τη στιγμή, χωρίς υπερβολή, το μείζον ζήτημα για την Ελλάδα είναι το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, το οποίο βρίσκεται σε έξαρση κυρίως στην νησιωτική χώρα και μάλιστα αν λάβετε υπόψη το δόλιο ρόλο της Τουρκίας,
Πώς το αξιολογείτε εσείς τα νέα δεδομένα και ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι η ενδεδειγμένη λύση? Κύριε Μαλούση, η κατάσταση είναι απολύτως τραγική και επικίνδυνη για τη χώρα με πρόσχημα τις ανθρωπιστικές ευαισθησίες. Για να γίνω σφής, αν κάποιος διερευνήσει τα πράγματα με αντικειμενικότητα, θα καταλήξει στις εξής διαπιστώσεις. Πρώτον, η συντριπτική πλειοψηφία όσων εισέρχονται παρανόμως στην Ελλάδα δεν είναι πρόσφυγες, διότι προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής που δεν βρίσκονται σε επώλυμη κατάσταση. Δεύτερον, οι ελάχιστοι Σύριοι που εισέρχονται στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν να αποταχθούν στο ελληνικό προξενείο της Σμύρνης και να εισέλθουν νόμιμα στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, βλέπουμε ότι εισέρχονται παράνομα μαζί με τους μη πρόσφυγες, προφανώς για να αποτελούν το πρόσχημα για δίθεν ανθρωπιστικές ευαισθησίες. Μάλιστα. Τρίτον, στο σύνολό τους οι παρανόμως εισερχόμενοι είναι μουσουλμάνοι μη αφομοιώσιμοι και κατά το μέγιστο ποσοστό τους είναι ηλικίας 15 έως 40 ετών. Είναι κρίσιμο αυτό με τις ηλικίες. Τέταρτον, πολλές από τις παρανόμως εισερχόμενες γυναίκες έχουν γεννήσει ενώ βρίσκονταν στην Τουρκία ή είναι εγκυμενούσες. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πέμπτον, η μετακίνηση, η διακίνηση και η φιλοξενία όλων αυτών των παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών απαιτεί τεράστια οικονομική υποστήριξη. Υπολογίζεται ότι το κόστος μετακίνησής τους από τις χώρες προέλευσης έως την Τουρκία συν το κόστος διακίνησης από την Τουρκία στην Ελλάδα συνολικά ξεπερνά τα 6.000 ευρώ κατά άτομο. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, κύριε Μαλούση, χρειάζεται περισσότερες από 20.000 ευρώ για να έρθει στην Ελλάδα. Μα αν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι είχαν στη διάθεσή τους τόσες χιλιάδες ευρώ, θα ζούσαν σαν βασιλιάδες στη χώρα τους και ποτέ δεν θα έφευγαν από εκεί. Πέραν όμως από το κόστος διακίνησης, μάλλον μετακίνησης προς την Τουρκία και διακίνησης προς την Ελλάδα, υπάρχει και το κόστος διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, το οποίο κατ' άτομο για την Τουρκία εκτιμάται σε περίπου 6.000 ευρώ κατ' έτος, ενώ για την Ελλάδα ξεπερνά τα 10.000 ευρώ κατ' έτος και κατ' άτομο, περιλαμβανομένης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δημιουργείται λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Ποιος πληρώνει όλα αυτά τα χρήματα και για ποιο σκοπό? Κύριε Μαλούσκη, τα δικά μου συμπεράσματα είναι ότι η χρηματοδότηση της αρχικής μετακίνησης των ελλοδαπών προς την Τουρκία γίνεται από το Ίδρυμα Σόρος μέσω εντεταλμένων πρακτόρων που έχει το Ίδρυμα σε χώρες προέλευσης, ενώ στη συνέχεια η χρηματοδότηση της διαβίωσης των ελλοδαπών στην Τουρκία και της διακίνησης προς την Ελλάδα γίνεται από την ίδια την Τουρκία στο πλαίσιο υλοποίησης του δόγματος ΟΖΑΛ, δηλαδή της κατάκτησης του ελλαδικού χώρου μέσω δημογραφικής μεταβολής με μη αφομοιούμενους μουσουλμάνους. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί από αυτούς που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα, όχι όλοι, αλλά πολλοί, είναι στρατολογημένοι πράκτορες της Τουρκίας και αυτό εύκολα θα μπορούσε να αποδειχθεί εάν κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα οι δικές μας αρχές έκαναν κατάσχεση των κινητών τους. Εύκολα θα διαπίστωναν ότι τα περισσότερα κινητά είναι ήδη συνδεδεμένα με τουρκικούς συνδέσμους που υποκρύπτουν βεβαίως μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Το τραγικότερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης γίνεται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την ίδια την Ελλάδα, η οποία προσφέρει στους παράνομους εισβολείς σπίτια, κάλυψη των δαπανών δέκο, επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα. Και βέβαια θα μου πείτε ποιες είναι οι λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, κύριε Μαλούση, οι οποίες καταρχήν πρέπει να έχουν αυστηρό αποτρεπτικό χαρακτήρα. Πάμε πρώτα στην αποτροπή και συνέχεια στην πυρόσβεση, έτσι. Πρώτον και κυρίως θεωρώ ότι πρέπει να φυλάσσονται τα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα της χώρας και να γίνεται άμεση υποχρεωτική επάνωδος των εισβολέων στην Τουρκία. Είτε έχουν έρθει από ξηρά, είτε έχουν έρθει από τη θάλασσα. Δεύτερον, πρέπει να απαγορευτεί άμεσα η δράση των σχετικών ΜΚΟ. Τρίτον, πρέπει να δημιουργηθούν δομές προσωρινής αυστηρής κράτησης και όχι φιλοξενίας
Και αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως σε απομονωμένα νησιά. Όποιος εισέρχεται παράνομα πρέπει να κρατείται και όχι να φιλοξενείται. Φιλοξενείται όποιος έρχεται νόμιμα. Μάλιστα. Τέταρτον, πρέπει να είναι άμεση η διαδικασία απέλασης, άμεση και όχι χρονοβόρος. Και βέβαια, πέμπτον και ίσως και σημαντικότερο όλων, πρέπει να καταργηθούν άμεσα τα πάσης φύσεως επιδόματα και ευεργετήματα προς τους παράνομα εισερχόμενους. Διότι όσο ακούν ότι εδώ ανοίξαμε και τους περιμένουμε και τους δίνουμε και λεφτά, προφανώς θα σπέφτουν να αξιοποιήσουν αυτήν την μεγάλη ευκαιρία να έρθουν εδώ και να ζήσουν καλύτερα σε σχέση με το πώς ζουν ενδεχομένως στην Τουρκία ως πρόσφυγες οι Σύριοι ή ως φιλοξενούμενοι, πια δεν ξέρω τι να πω, οι υπόλοιποι από τις άλλες χώρες. Εκεί χρειάζεται ενδεχομένως να δουλέψουν, ενώ εδώ τους ταΐζει το ελληνικό κράτος με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ή και του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Μάλιστα. Ξαναλέω για να ολοκληρώσω, κύριε Μαλούση. Ναι. Εάν οι πρόσφυγες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να το κάνουν αυτό νόμιμα και να αποταρθούν στο προξενείο είτε της Κωνσταντινούπολης είτε της Σμύρνης, να πάρουν μια άδεια εισόδου στη χώρα, να έρθουν χωρίς να θαλασσοπνίγονται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν 2-3 χιλιάρικα μόνο και μόνο για τη διακίνησή τους στην θαλάσσια κατά κύριο λόγο. Και θα ήταν και ευπρόσδεκτοι και σίγουρα οι συνθήκες μεταχείρισής τους θα ήταν άριστες. Δεν το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Αντίθετα, στρατολογούνται από τους Τούρκους, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους ελάχιστους πρόσφυγες, είπαμε ότι είναι απειροελάχιστος ο αριθμός των προσφύγων των πραγματικών, και τους ανακατεύουν με τους υπόλοιπους, οι οποίοι έρχονται εδώ με σκοτεινούς ρόλους, για να υπάρχει το πρόσχημα του δίθεν ανθρωπισμού. Μάλιστα. Μετατρέπονται δηλαδή οι πρόσφυγες σε εργαλεία πολεμικά της Τουρκίας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό που προβληματίζει βέβαια τους Έλληνες είναι η επιθετικότητα της Τουρκίας σε πολλαπλά επίπεδα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Τραμπ με προτεργάτη βέβαια και τη Ρωσία χαϊδεύουν τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Πώς λοιπόν αξιολογείτε τις διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδος, η οποία δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο και ασκεί ενεργητική διπλωματική πολιτική, όπως για παράδειγμα είναι η προσέγγιση του στρατηγού Χαφτάρ και υπογραφή και την υπογραφή για το νέο αγωγό με την Κύπρο και το Ισραήλ. Τι λέτε εδώ? Κύριε Μαλούση, γίνονται όντως ορισμένες θετικές κινήσεις, αλλά δυστυχώς έχουν πυροσβεστικό χαρακτήρα. Δεν είναι κινήσεις βάσει ενός μακρόχρονου εθνικού γεωστρατηγικού σχεδιασμού. Ξέρουμε πολύ καλά δυστυχώς ότι δεν υπάρχει ένα Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής και δεν υπάρχει ένα σχέδιο γεωστρατηγικής ανάπτυξης και μάλιστα σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αυτά τα γνωρίζουμε. Δυστυχώς είναι από τις αδυναμίες, τις πολλές πολλές αδυναμίες που έχει το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Δυστυχώς, εγώ νομίζω ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, και η σημερινή και οι προηγούμενοι και όλες οι προηγούμενες, ή τουλάχιστον αυτοσημείτηκε μετά για να είμαι λίγο πιο σαφής, αφήνουν αναπάντητες πολλές προκλήσεις των Τούρκων ή αντιδρούν ανεπαρκώς. Οι Τούρκοι διαρκώς διεκδικούν κάτι καινούριο, ενώ εμείς λανθασμένα δηλώνουμε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Αυτή, κύριε Μαλούση, για όσους γνωρίζουν από διαπραγμάτευση, είναι η χειρότερη τακτική που μπορεί να ακολουθήσει μια χώρα, ιδιαίτερα προς ένα αρπακτικό και ανελαίητο γείτονα όπως είναι η Τουρκία. Έχουμε πάρα πολλά σημεία πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να ασκήσουμε εμείς πίεση προς την Τουρκία. Και όσον αφορά την Ήμβρο και την Τένεδο, όσον αφορά στα 12 μίλια, όσον αφορά στην υφαρπαγή ακόμη και του ελληνικού πολιτισμικού πλούτου. Εδώ βγήκε ο Ερντογάν πριν λίγους μήνες και δήλωσε ότι η ωραία Ελένη μιλούσε τουρκικά και ότι οι Τρόες ήταν Τούρκοι. Λοιπόν, και όλα τα δημιουργήματα τα αρχαιοελληνικά που βρίσκονται στη σημερινή Τουρκία, δηλαδή στη Μικρά Ασία, ότι είναι δημιουργήματα των προγόνων τους. Μα ποιον προγόνων? Εάν είναι δημιουργήματα των προγόνων τους, σημαίνει ότι είναι Έλληνες. Okay. Αν είναι Έλληνες που απλά έχουν μια διαφορετική θρησκεία και διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, ας βγουν να το πούν. Όπως επί της ευκαιρίας το βλέπουν και πολλοί Τούρκοι πλέον, όταν, όπως διαβάζουμε, κάνουν τεστ DNA. Πάρα πολλοί Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν τεστ DNA,
βλέπουν ότι η καταγωγή τους είναι ελληνική. Το DNA τους στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ελληνικό. Okay, ας είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, να ξέρουμε ότι είναι η Ελλάδα της Μικράς Ασίας που σήμερα ονομάζεται Τουρκία και έχουμε και την Ελλάδα που δείχνει στον παλαιό ελλαδικό χώρο. Αυτές οι δύο χώρες θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποτε να τα βρουν. Αλλά όχι όμως με τη λογική του Χότζα, όπου έρχεται ο κάθε Ερντογάν να εξυπηρετήσει συμφέροντα προσωπικά της οικογένειάς του. Ξέρουμε ότι όλη η οικογένεια, η ευρύτερη, οι συγγενείς, φίλοι του κτλ. Έχουν γίνει όλοι πάπλουτοι και προφανώς όχι επειδή δούλευαν πολύ σκληρά, έτσι, αλλά επειδή υπήρχε η διαπλοκή του τουρκικού κράτους με όλη αυτή την οικογένεια. Εξού και όλες οι διώξεις που γίνονται στην Τουρκία και έχουν οδηγήσει σε μια κοινωνική αναταραχή εξαιρετικά μεγάλη. Η ουσία, κύριε Μαλούση, είναι ότι οι Τούρκοι από την μέρα που γεννούνται να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα ως το μεγαλύτερο τους εχθρό, δεν ποτέ να δείξουν εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Απορώ πως εμείς σαν χώρα, σαν κράτος, μονίμως ακολουθούμε αυτή την τακτική η οποία είναι υποχρεωτική και η οποία αργά ή γρήγορα θα έχει κακές συνέπειες για τη χώρα. Ήδη οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, μιλάω απλά σαν πολίτης, οι ειδικοί λένε ότι μάλλον έχει προσυμφωνηθεί το μοίρασμα του Αιγαίου μέσα από τη διαδικασία της Χάγης. Ακόμη και περιόνιμοι καθηγητές όπως ο κύριος Κοντογιώργης και ο κύριος Μάζης έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο να προσφύγουμε στη Χάγη, αλλά με τους Τούρκους να ζητούν, χωρίς εμείς να ζητούμε τίποτα, άρα αργά ή γρήγορα αυτοί θα πάρουν από εμάς και όχι εμείς θα προστατεύσουμε τα δικά μας. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι δυστυχώς αυτές όλες οι εκτιμήσεις έχουν σοβαρή δόση αλήθειας. Ο χρόνος θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι αν βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση, αν βρεθεί η Έλληνες εσωτερική, οι οποίοι μετά από αυτήν την μεγάλη εθνική ήττα των Πρεσπών, όπου αναγνωρίσαμε γλώσσα και εθνικότητα σε ψεύτικους Μακεδόνους, σε Σλάβους, εάν έχουμε ακόμη χειρότερη κατάσταση με άμεση ή έμεση διχοτόμηση του Αιγαίου και με απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως αυτό που έχουμε με το Χαρτσελόριζο, αν βρεθούν τέτοιοι είδους πολιτικοί, να ξέρουν ότι τα πράγματα πλέον δεν θα είναι καθόλου καλά για τους. Θα πρέπει να έχουν ζεστές τις μηχανές των ελικοπτέρων. Εξού και οι πολλαπλές παραβιάσεις της Τουρκίας και η υποχρεωτικότητα δική μας, λέτε ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα τελικά. Η μοίρα στο Αιγαίο. Όταν επί Ανδρέα Παπανδρέου δόθηκε η σαφής εντολή βυθίσατε το χώρα, δεν τόλμησαν να βγουν. Σωστή. Εάν έβγαινε λοιπόν εξ αρχής η ελληνική κυβέρνηση και έλεγε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν από την πλευρά της Τουρκίας αποτελούν κάσους μπέλη, έχει λήξει το θέμα. Μες. Τότε ας πάμε σε ένα πόλεμο, τελειώνει. Αλλά βέβαια να πούμε και κάτι ακόμη, ότι αν πάμε σε πόλεμο, εγώ θα στείλω το παιδί μου και εγώ ίδιος θα πάω στην πρώτη γραμμή. Τα παιδάκια όλων αυτών των πολιτικών που μας διαφεντεύουν θα βρίσκονται στις Ελβετίες. Έτσι, μην φανταστούμε ότι θα πάει, ότι θα χυθεί έστω και μια σταγόνα αίματος σε πόλεμο από τα παιδιά των οικονομικών ολιγαρχών ή των πολιτικών που μας διαφεντεύουν. Και θα επιτρέψουν ως σωτήρες. Λοιπόν, ναι, να πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, κύριε Καραμολίγο. Πώς αξιολογείτε το ρόλο της Γαλλίας στη σημερινή Ευρώπη σε σχέση με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος Μακρόν ευθέως διαφοροποιεί τη στάση του σε σχέση με τη Γερμανία? Κατά τα φαινόμενα, η Γαλλία είναι η μοναδική πραγματική σύμμαχος της Ελλάδος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η μοναδική μας σύμμαχος χώρα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο συνολικά. Οι Γάλλοι έδειχναν ένα πολύ θετικό πρόσωπο προς τον Έλληνα, προς τον ελληνικό πολιτισμό, προς τον ελληνισμό γενικότερα. Και ούτως ή άλλως τα συμφέροντά τους συνταυτίζονται με τα δικά μας. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι είναι οι μόνοι στους οποίους μπορούμε να βασιζόμαστε. Όχι βέβαια για να έρθουν να πολεμήσουν μαζί μας σε περίπτωση που έχουμε σύνταξη με την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον και μας βοηθήσουν τεχνολογικά, οπλικά κλπ. Νομίζω ότι μόνο η Γαλλία είναι αυτή που στηρίζει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και εύχομαι οι εκάστοτε κυβερνώντες να διατηρούν σωστές σχέσεις με τη Γαλλία. Μάλιστα.
Κύριε Καρμαλέκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Κοιτάξτε, στο οικονομικό επίπεδο εγώ θα ευχηθώ κάποια στιγμή η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει επιτέλους να δημιουργήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ένα δίνοντας σχέδιο ανάπτυξης. Κίνητρα στις ξένες επιχειρήσεις να έρθουν πραγματικά να επενδύσουν με υψηλούς φόρους και ΦΠΑ υψηλό κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κανείς. Κύριε Μαλούση, το καλύτερο μοντέλο που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής στον πλανήτη όσον αφορά επενδύσεις το έχουν εφεύρει και το έχουν κάνει πράξη οι Κινέζοι. Είναι ένα εκπληκτικό μοντέλο, το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το αναπτύξω στα επόμενα 5 λεπτά ή αν θέλετε να το κάνουμε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Εάν ακολουθούσαμε έστω και προσαρμοσμένο το μοντέλο αυτό, η Ελλάδα θα γινόταν παράδεισος. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καραμολέγκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους τους τηλεθεατές. Καλό βράδυ.